Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε την Τετάρτη σε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων που περιορίζουν τα επίπεδα του ελλείμματο και του χρέου. Στόχο είναι να διασφαλιστεί ότι τα δημόσια οικονομικά μπορούν να αποκατασταθούν χωρί να τεθούν σε κίνδυνο οι επενδύσει σε στρατηγικού τομεί. Ήταν μια μακρά και δύσκολη διαπραγμάτευση μεταξύ των 27 Υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης, οι οποίοι γνώριζαν ότι αν δεν υπήρχε συμφωνία, θα έπρεπε να επιστρέψουν στους πολύπλοκους και άκαμπτους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, οι οποίοι είχαν ανασταλεί λόγω COVID και ενεργειακής κρίσης. Οι κανόνες είναι πιο αξιόπιστοι και πιο ρεαλιστικοί, διότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του μεταπανδημικού κόσμου και στην πραγματικότητα ότι υπήρξε μια πολύ σημαντική αύξηση των επιπέδων του ελλείμματος και των λόγων χρέους όλων των κρατών μελών. Η συμφωνία κατέστη δυνατή μόνο αφού η Γερμανία και η Γαλλία βρήκαν μια μέση λύση. Η πολιτική συμφωνία συμπεριλαμβάνει πολλά, αν όχι όλα, από τα κύρια αιτήματα που είχε εκφράσει η Γερμανία, η οποία είχε το μεγαλύτερο αριθμό συμμάχων από τη Γαλλία και επομένω ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί. Οι Βρυξέλλε προτείνουν στα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν τη δική του πορεία προσαρμογή για μια περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων ετών, αλλά, σε μια νίκη προ το Βερολίνο, εισάγει μια σειρά αριθμητικών εγγυήσεων, μία από αυτέ με βάση το χρέο και μία άλλη με βάση το έλλειμμα. Νομίζω ότι το βασικό πλαίσιο είναι πολύ καλύτερο. Αλλά από την άλλη πλευρά προσθέθηκε μια σειρά από τι λεγόμενε διασφαλίσει ή απλέ αριθμητικέ απαιτήσει, κάτι που δεν επιτρέπει να εστιάσει κανεί μόνο στη βιωσιμότητα του χρέου. Συνολικά όμω, το νέο σύνολο κανόνων αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με του υφιστάμενου κανόνε. Yeah. Σύμφωνα με τον ειδικό, μια σημαντική αδυναμία των νέων κανόνων είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνει το λεγόμενο χρυσό κανόνα για την εξαίρεση των επενδύσεων στην πράσινη μετάβαση. The EU has to meet. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιτύχει του στόχου τη για το κλίμα. Και για να το πετύχει αυτό, σχεδόν κάθε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει τι πράσινε δημόσιες επενδύσει κατά περίπου μισό ή ένα εκατό του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. Αλλά δυστυχώ, οι νέοι κανόνε δεν κάνουν καμία εξαίρεση για τι πράσινε επενδύσει. Αντίθετα, οι δαπάνε για την άμυνα θα λαμβάνονται υπόψη πριν οι Βρυξέλλε ξεκινήσουν διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα.